Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλουμε και από τη σημερινή εκδήλωση να χαιρετήσουμε τη συγκλονιστική, μαζική, μεγαλειώδη συμμετοχή του λαού και της νεολαίας στις απεργιακές συγκεντρώσεις απ' άκρης άκρης όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερα θέλουμε να χαιρετήσουμε τους δεκάδες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές που με τα νιάτα τους, την αποφασιστικότητα, το καθαρό τους βλέμμα πλημμύρισαν τους δρόμους, τις πλατείες σε όλες τις μεγάλες πόλεις και φώναξαν με πείσμα. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Ναι, δεν θα ξεχαστεί. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό, όλοι και όλες. Σήμερα λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, πέφτει βαριά η σκιά της θλίψης και της οργής από το τραγικό πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Βλέποντας τα μάτια των μητέρων, των πατεράδων, των συγγενών, των φίλων να πλημμυρίζουν από πόνο για τα αδικοχαμένα παιδιά, σφίγγουμε τα δόντια γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να σιωπήσουμε. Για να μην αφήσουμε το προδιαγεγραμμένο έγκλημα να ξεχαστεί, να συγκαλυφθεί. Γιατί όσα μας πονούν, όσα μας συγκλονίζουν, δεν είναι ένα μονόπρακτο έργο για να αναζητάει κανείς μόνο τι πήγε κάπου στραβά, ποιος δεν έπαιξε σωστά το ρόλο του. Οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων δεν αφήνουν περιθώρια για δεύτερες σκέψεις. Η νέα τραγωδία είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς αλυσίδας αποφάσεων, νόμων, οδηγιών, ευρωπαϊκών και ελληνικών, που από κοινού ψήφισαν και υλοποίησαν τα αστικά κόμματα που κυβέρνησαν. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, προωθώντας την απελευθέρωση του σιδηροδρομικού μεταφορικού έργου με κριτήριο το επιχειρηματικό καπιταλιστικό κέρδος. Με αυτό το κριτήριο σχετίζεται το γεγονός ότι οι υποδομές του σιδηροδρόμου παρέμειναν στην κρατική επιχείρηση. Με αυτό το κριτήριο έμεινε πίσω η ανάπτυξη των μεταφορικών μέσων σταθερής τροχιάς στην Ελλάδα. Η μέγιστη δυνατή ασφάλεια με την αξιοποίηση των σύγχρονων επιστημονικών τεχνολογικών μέσων, οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κατάλληλα εκπαιδευμένου, πετσοκόφτηκαν με κριτήριο το κόστος, τόσο για τα αμιγώς ιδιωτικοποιημένα κομμάτια του σιδηροδρόμου, όσο και για εκείνα που διαχειρίζεται το ίδιο το αστικό κράτος. Όλα αυτά λειτουργούν σε βάρος της ανάγκης των εργαζομένων και της νεολαίας για ασφαλή, φθηνή, σύγχρονη μετακίνηση. Αυτές όμως δεν είναι επιλογές μιας μόνο κυβέρνησης, κάποιου υπουργού. Έχει να κάνει κυρίως με το πώς διαχρονικά διαμορφώνεται ο ανταγωνισμός και τα μερίδια των μονοπωλίων στην Ευρώπη σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο. Επιδρά στο αν και πόσο αναπτύσσονται οι θαλάσσιες, οι οδικές, σιδηροδρομικές και εναέριες μεταφορές. Όλα αυτά σχετίζονται με τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα συμφέροντα των καπιταλιστών στην Ελλάδα, όπως εκφράζονται στην αντίστοιχη πολιτική όλων των αστικών κομμάτων και των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και δεν δικαιούνται σήμερα να μιλάνε για μοναδική εξαίρεση καθυστέρηση στην Ελλάδα, ούτε δικαιούνται να ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας τον άλλον, αποσπασμένες από το σύνολο των επιλογών τους. Ως κόμμα, κοιτάμε στα μάτια κάθε γυναίκα που οργίζεται δικαιολογημένα από τέτοιες στιγμές. Κάθε έργατο υπάλληλο, κάθε άνεργη, αυτοαπασχολούμενη, ελεύθερο επαγγελματία, κάθε νέα μητέρα που αναρωτιέται πώς μπορεί να νιώθει ασφάλεια για την ίδια, την οικογένειά της, τα παιδιά της. Είναι χρέος
απέναντι στα θύματα του εγκλήματος στα Τέμπη, απέναντι στα παιδιά μας, να διατρανώσουμε το αγωνιστικό ρεύμα της σύγκρουσης με την πολιτική και με το κράτος που αφήνουν απροστάτευτο το λαό και τα παιδιά του, επειδή προστατεύουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό κάθε γυναίκα έχει μπροστά της μια κρίσιμη και αποφασιστική για το μέλλον της επιλογή. Να δείξει εμπιστοσύνη στο σύνθημα που γεννήθηκε μέσα στις καθημερινές μάχες, ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό στο δρόμο της ανατροπής με δυνατό ΚΚΕ. Τέτοιο περιεχόμενο δίνει το κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες. Σε αυτό το δρόμο μπορεί να αντλήσει θάρρος, δύναμη, ελπίδα, να αλλάξει η ζωή της, μαχόμενη με τη συμμετοχή της στον καθημερινό αγώνα και την ψήφο της στις εκλογές.